Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 841. Είναι από το βιβλίο Μαλαχίας ο Προφήτης και θα διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 841, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο από το βιβλίο Μαλαχίας ο Προφήτης με τη χάρη του Χριστού μας. Το φορτίον του Λόγου του Κυρίου διαχειρός Μαλαχίου προς Ισραήλ. «Εγώ σας ηγάπησα», λέει ο Κύριος, «και εσείς είπατε, εις τι μας ηγάπησας». Δεν είτο Ισάφ, αδελφός του Ιακώβ, λέγει Κύριος, πλην ηγάπησα τον Ιακώβ, τον δε Ισάφ εμίσησα και κατέστησα τα όρια αυτού ερήμωσιν και την κληρονομίαν αυτού κατοικίας ερήμου. Και αν ο δόμ είπει, ημί σε ταλαιπωρήθημεν πλην θέλωμεν οικοδομήσει εκ νέου τους ερημωμένους τόπους, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, αυτοί θέλουν συνοικοδομήσει, αλλά εγώ θέλω καταστρέψει και θέλουν συνονομαστεί όριον ανομίας και ο λαός κατά το οποίο ο Κύριος συγανάκτησε διαπαντός. Και οι οφθαλμοί σας θέλουν συνειδή και εσείς θέλετε η ποιε μεγαλύνθη ο Κύριος από του ορίου του Ισραήλ. Αμήν. Μαλαχίας, ο τελευταίος προφήτης για το λαό Ισραήλ το 400 περίπου π.Χ., όταν πριν 40-45 χρόνια ο Θεός έδωσε και εξεπλήρωσε την τελευταία του επαγγελία που έφερε προς το λαό Ισραήλ, ότι θα οικοδομήσει την Ιερουσαλήμ και τα τείχη του, και μάλιστα από την ημερομηνία της οικοδομής των τείχων της Ιερουσαλήμ αρχίζει η αντίστροφη μέτρησης για την έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που κράτησε περίπου 470-490 χρόνια των 360 ημερών. Είναι ο τελευταίος προφήτης, ο τελευταίος άνθρωπος που μιλάει στο λαό Ισραήλ φέροντας ένα πολύ βαρύ φορτίο του Λόγου του Θεού. Γιατί ελέγχει το λαό Ισραήλ? Ελέγχει το λαό Ισραήλ πρώτα για την έλλειψη του φόβου του Θεού που έσβησε σιγά σιγά, ενώ όταν ήταν ο Έσδρας αλλά και Νεμίας υπήρχε φόβος Θεού. Τώρα έσβησε ο φόβος του Θεού με αποτέλεσμα οι θυσίες που προσφέρουν να είναι μιαρές, μιασμένες, καθώς προσφέρουν χολών, άρρωστων, κακών και τυφλών ζώων εις θυσίαν. Στη συνέχεια ελέγχει το λαό Ισραήλ και μιλάμε για 40 χρόνια μετά, έτσι, που υπήρχε η αναζωπήρωση του λαού Ισραήλ με τον Νεεμία, τον άρχοντα του λαού Ισραήλ, και τον Ζαχαρία και τον Αγκαίο και όλους αυτούς τους ανθρώπους που χρησιμοποίησε ο Θεός για την επιστροφή και την αναζωπήρωση του λαού Ισραήλ, το χτίσιμο της Ιερουσαλήμ και το χτίσιμο του τείχους της Ιερουσαλήμ. Δεύτερον, για τα ειδωλόθητα που ο λαός Ισραήλ πια, χωρίς να λογαριάζει το θέλημα του Θεού, άρχισε να προσφέρει προς τον Θεό, μάλιστα και σε άλλους θεούς. Στη συνέχεια ξέκλεινε από τον νόμο του Θεού, από το λόγο του Θεού, από το δρόμο του Θεού, με αποτέλεσμα να υπάρξει μέσα του δολιότητα, να δολιεύεται ο ένας τον άλλον, να υπάρχει δόλος, όχι μόνο αμαρτία, παράβαση και ανομία, αλλά και δόλος στο πνεύμα αυτού, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να τους ελέγξει, γιατί διαλύονταν οι οικογένειες και υπήρξε πορνεία και μοιχεία μέσα στο λαό Ισραήλ, και τέλος υπήρξε κλοπή, δηλαδή έτσι το βλέπε ο Θεός, καθώς δεν πρόσφεραν τις υπεσχημένες και εντελόμενες θυσίες από το Θεό οι Ισραηλίτες, με αποτέλεσμα τελευταίο τα λόγια τους να είναι σκληρά, γιατί σκέφτηκαν ότι δεν υπάρχει πια κανένα καλό αποτέλεσμα. Και μάλιστα έλεγαν, μάταιον είναι να δουλεύει τις των Θεών, αλλά το να δουλεύει κάποιος τον Θεό με παράβαση, αμαρτία, ανομία και δόλο, δεν μπορεί να έχει τα καλά αποτελέσματα το ζητούμενο. Όμως το ξεκίνημά του είναι στο παράπονο πια του λαού Ισραήλ
Δεν μας αγαπάει ο Θεός πια. Μας ξέχασε ο Θεός. Και το λένε με μεγάλη βεβαιότητα, γιατί βλέπουν ότι η ζωή τους δεν πάει καλά. Γιατί να σκεφτούν όπως πρέπει ότι η ζωή τους δεν πάει καλά, γιατί αυτοί δεν περπατάνε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δικαιολογούν τον εαυτό τους και βλέποντας την καταστροφή και την ερήμωση τα βάζουν με το Θεό, παραπονιόνται, αγανακτούν με το Θεό και εν τέλει βγάζουν την απόφαση ότι ο Θεός δεν μας αγαπάει. Που είναι κάτι το συνηθισμένο στους ανθρώπους του Θεού που ξεφεύγουν από το Λόγο Του. Ο Θεός δεν μας αγαπάει, δεν είναι μαζί μας, μας εγκατέλειψε. Και ο Θεός λοιπόν ξεκινάει από αυτό. «Εγώ σας αγάπησα», λέει ο Κύριος, απαντώντας στο παράπονο, στην κρίνια θα έλεγα, του λαού Ισραήλ. Και εσείς είπατε, «Εις τι μας αγάπησας, δεν βλέπεις? Δεν βλέπεις το κακό? Πώς αποδεικνύεται η αγάπη σου αλλιώς, εκτός από την εύνοια, την ευόδοση και την ευλογία του Θεού στη ζωή μας? Δεν βλέπεις το κακό?» Βεβαίως στη συνέχεια θα τους φανερώσει, όπως αναφέραμε, τις αιτίες του κακού, που είναι η αμαρτία τους, η ανομία τους, η παράβασή τους και ο δόλος τους. Και βεβαίως η πορνεία, η μοιχεία και η σκληρότητα που δείχνουν απέναντι στο Θεό. Όμως τώρα πριν αρχίσει να τους ελέγχει, πρέπει να τους αποδείξει ότι τους αγαπάει, έστω και αν αυτό δεν φαίνεται στη ζωή τους. Μερικές φορές ο Θεός αγωνίζεται να μας αποδείξει ότι μας αγαπάει. Και εμείς δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, γιατί δεν βλέπουμε στο Λόγο Του, αλλά βλέπουμε στη ζωή μας. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, να πάρουμε μια στερεή και μετακίνητη απόφαση. Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός μας αγαπάει. Ό,τι και αν γίνεται, ό,τι και αν συμβαίνει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Θεός αγαπάει και το αποδεικνύει ο Θεός. Δεν είναι ο Ισάφ πρωτότοκος αδελφός του Ιακώβ? Λέγει Κύριος. Πλην εγώ λέγω ότι αποδοκίμασα τον πρωτότοκο Ισάφ, αγάπησα τον Ιακώβ και εμίσησα τον Ισάφ, και πριν ακόμη γεννηθούνε εγώ έκανα τη μεγάλη διαφορά. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πώς εργάζεται ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου εργάζεται, καθώς στον Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά στο Θεό είναι τα πάντα ένα αιώνιο παρόν. Εργάζεται όχι με περιμένοντας να δει τι θα κάνεις για να ανταποκριθεί στο έργο σου, αλλά προγνωρίζει τι θα κάνεις και ανταποκρίνεται σε αυτό που ξέρει ο Θεός. Και το βασικό κριτήριο πάνω σε αυτό είναι οι κλήσεις, οι πρόσκλησεις. Εγώ μπορώ να πω με βεβαιότητα μεγάλη ότι όλους όσους έφερε σήμερα ο Θεός εδώ, και δεν τους έφερε άνθρωπος, αφενός μεν μας αγαπάει ο Θεός, αφετέρου εργάζεται έργο καλό, γιατί προκαταβολής κόσμου, πριν ακόμη δημιουργήσει τον ουρανό και τη γη, ο Θεός γνωρίζει τα πάντα και εργάζεται με βάση αυτό που έχει γνωρίσει, προγνωρίσει. Δεν εργάζεται στην τύχη ο Θεός, αλλά ούτε και εργάζεται με βάση
αυτά που βλέπει να κάνεις. Εργάζεται με βάση αυτά που προβλέπει ότι αυτός θα κάνει στη ζωή σου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έτσι ο Θεός θέλει να βλέπουμε κι εμείς. Να βλέπουμε τον άλλον, όχι να τον κρίνουμε και να τον κατακρίνουμε για τα κακά που κάνει, αλλά να προσευχόμαστε και να ελπίζουμε στο Θεό για αυτά που ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου, του αμαρτωλού, πρόκειται να κάνει. Γιατί ο Θεός πράττει με ουράνιο, αιώνιο σχέδιο, αλλά και με απόλυτη δικαιοσύνη. Αναρωτιέμαι, και ίσως αναρωτιόμαστε όλοι μας, γιατί ο Θεός μας έφερε στην Εκκλησία Του που είναι σύμφωνη με το Ευαγγέλιο του Χριστού, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα μέρη που θα μπορούσε να μας είχε πάει. Είναι μια ιδιαίτερη κλίση, είναι μια ιδιαίτερη εκλογή, είναι ένα ιδιαίτερο έργο που μόνο ο Θεός γνωρίζει το γιατί, το πώς και ιδιαιτέρως αυτό το οποίο προτίθεται στο μέλλον να κάνει. Και όλα εξαρτώνται από το χαρακτήρα γιατί. Γιατί ο Θεός εξίσου έπλασε τις καρδιές των ανθρώπων, είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, και γνωρίζει τα έργα των ανθρώπων πριν ακόμη εργαστούν, πριν ακόμη γίνει. Και δεν απογοητεύεται για τα λάθη μας, τα μεγάλα, για τις παραβάσεις μας, για τις ανομίες μας, για τις απαρτίες μας, για το δόλο που πολλές φορές ανεβαίνει στην καρδιά μας, γιατί δεν βλέπει ο Θεός το παρόν, δεν βλέπει ο Θεός τα έργα σου, αλλά βλέπει στο μέλλον το έργο το δικό Του στη ζωή σου. Και έτσι θέλει ο Θεός να βλέπουμε κι εμείς. Είναι μεγάλο θαύμα το ότι ο Θεός σε έφερε στην Εκκλησία Του σήμερα. Ανθρώπινα δεν γίνεται. Ο ίδιος ο Θεός ομολογεί: «Σε αγάπησα με αγάπηση αιώνια και σε ήλκυσα με έλεος». Γιατί έχει προγνωρίσει. Είναι σαν τον πατέρα τον καλό που έχει 2, 3, 4 παιδιά και βλέπει ότι κάθε ένα παιδί έχει το δικό του χαρακτήρα, τις δικές του ικανότητες, τις δικές του δυνατότητες. Σε όλα αγωνίζεται να κάνει το καλό, γιατί και το θέλημα του Θεού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να έρθουν σε μετάνοια και σε επίγνωση της αληθείας. Αλλά έλα που όλοι, παραδείγματος χάρη, δεν τα παίρνουν τα γράμματα, έλα που όλοι δεν έχουν ικανότητα στα χέρια για χειρονακτική εργασία ιδιαίτερη. Και έτσι ο πατέρας ο αγαθός, με τη σοφία την ανθρώπινη που έχει, φροντίζει για το μέλλον του παιδιού του. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, ότι ο Θεός, ο αγαθός που σε έφερε εδώ, γιατί έχει προγνωρίσει πράγματα που εσύ δεν τα ξέρεις, φροντίζει με τη δική του τη σοφία, με τη δική του την αγάπη, με το δικό του τρόπο, για το δικό σου μέλλον, όχι μόνο το γήινο, αλλά ιδιαιτέρως το αιώνιο. Αυτό λέγεται πρόνοια Θεού, που ξεκινάει από την αγάπη του Θεού. Έχει καλές βουλές και καλά σχέδια ο Θεός, και τώρα σε καταρτίζει, εργάζεται για το μέλλον σου και το γήινο, που να σου χαρίζει ζωή και αυτή η αναθωνία, και το ουράνιο για να σου χαρίσει κληρονομία, άφθαρτο, αμίαντο, αμόλυντο, πεφυλαγμένη στον ουρανό για εκείνη την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει. Να ολοκληρώσω. Για, έτσι όπως σας βλέπω σαν άνθρωπος, για όλους σας και μας και μένα μέσα, ο Θεός με ερημνά, με πολύ αγάπη, μέσα από τη δικαιοσύνη Του,
με πολύ φροντίδα, με μεγάλη σοφία, με απέραντη δύναμη, κατά το υπερβάλλον μέγεθος της δόξης αυτού, για τον καλό σου μέλλον. Γι' αυτό στέλνει τον Μαλαχία τον προφήτη, γι' αυτό στέλνει το λόγο του. Μη λες ότι δεν σ' αγαπάω, σε αγάπησα με αγάπη σε αιώνια, γι' αυτό είσαι εδώ και σου μιλάω. Αν δεν σ' αγάπαγα ούτε θα μου μίλαγες, και αν μου μίλαγες δεν θα απαντούσα, και αν θα σου μίλαγα δεν θα με άκουγες. Η απόδειξη ότι σ' αγαπάω είναι ότι σου μιλάω και εσύ έχεις ανοίξει τα αυτιά σου και εγώ έχω ανοίξει την καρδιά σου και ανοίξει και τη διάνοιά σου για να προσέχεις τα λαλούμενα υπό του Πνεύματος του Αγίου και για να καταλαβαίνεις αυτά που ο Κύριος μας λέει. Αυτό είναι θαύμα, μεγάλο θαύμα, αδελφοί. Και το ξέρουμε εμείς όταν μιλάμε σε ανθρώπους που γυρίζουν την πλάτη τους γιατί δεν καταλαβαίνουν. Εσύ όμως και προσέχεις, γιατί σου διήνυξε την καρδιά ο Θεός να προσέχεις στα λαλούμενα, αλλά και καταλαβαίνεις, γιατί σου άνοιξε ο Θεός τη διάνοια να καταλαβαίνεις το Λόγο του Θεού. Αυτό αποδεικνύει ότι σε έχει προγνωρίσει αφενός μεν ο Θεός, αφετέρου δε έχει προετοιμάσει ένα ευλογημένο αιώνιο, άριστο μέλλον και εδώ στη γη, όπως είπαμε, και εκεί στον ουρανό. Εδώ στη γη για να απολαύσεις τη ζωή του Χριστού εν αυθονία, εκεί στον ουρανό για να βασιλεύεις εις τους αιώνες των αιώνων με τα πάντων των Αγίων όλων των αιώνων. Δόξα να έχει ο Θεός, δόξα να έχει ο Θεός. Αυτό είναι το σχέδιο και το έργο του Θεού, και δόξα το Θεό γιατί το καταλάβαμε και το καταλαβαίνουμε. Για τον Ισάφ όμως έχει άλλο δρόμο, γιατί τον εμίσησε. Και γιατί τον εμίσησε? Γιατί ήταν άνθρωπος της σάρκας, περπατούσε κατά τη σάρκα, έβλεπε κατά τη σάρκα, άκουγε κατά τη σάρκα και ενδιαφερότανε μέσα από το σαρκικό του φρόνημα για το παρόν και όχι για το μέλλον. Μόνο για το παρόν ζούσε, μόνο με το παρόν, για το παρόν και ποτέ για το μέλλον, και μάλιστα το αιώνιο. Γι' αυτό τον άνθρωπο λοιπόν, που κανείς μας πιστεύω δεν είναι σαν και αυτόν, γιατί μας έφερε ο Θεός εδώ, γιατί μας διήνυξε την καρδιά ο Θεός, επαναλαμβάνω, και το νου, να ακούμε και να προσέχουμε. Γι' αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν της σάρκας, του κοσμικού φρονήματος, ο Θεός λέει, σε αυτόν έφερα ερήμωση, σε αυτόν έφερα, όχι επειδή δεν τον αγαπάω, αλλά επειδή δεν πρόκειται ποτέ να μ' αγαπήσει. Επειδή δεν πρόκειται ποτέ να ακολουθήσει το θέλημά μου. Επειδή είναι άπιστος και ο Θεός του κόσμου του, το διάβολος, ετύφλωσε το νου για να μην μπορεί να καταλάβει τις γραφές, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ώστε να επιλάμψει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, να επιλάμψει ο Ιησούς Χριστός και να έρθει η ζωή αιώνιων. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα βλέπει ερήμωση και θα λέει, χωρίς μετάνοια, χωρίς να επικαλεστεί τον Θεό που άλλωστε δεν τον έχει γνωρίσει, θα λέει, θα οικοδομήσουμε εκ νέου τους ερημωμένους τόπους. Θα κάνουμε καινούργια αρχή, θα ξεκινήσουμε από την αρχή, θα κάνουμε μεγάλα πράγματα. Και ο Θεός λέει, αυτοί θα οικοδομούνε και εγώ θα καταστρέφω. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν υπάρχει τύχη. Υπάρχει εύνοια η δυσμένεια του Θεού, αγάπη του Θεού η μίσος του Θεού. Και μη σας ακούγεται παράξενο ότι ο Θεός μισεί. Ο Θεός μισεί τους ανθρώπους που, αν και είναι σοφοί, είναι εξομοιωμένοι με τα ζώα, τα άλογα.
Δεν μπορούν να σταθούν να ακούσουν. Είναι παραδομένη η ζωή τους στον εχθρό της ψυχής, ο οποίος καθοδηγεί τα βήματά τους. Και σε καμία περίπτωση ο εχθρός δεν μπορεί να καθοδηγήσει τα βήματα των πιστών, των αγαθών μέσα στην Εκκλησία του Θεού, που είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Γι' αυτό το όριον αυτών των ανθρώπων είναι όριμα, όριον ανομίας και κατάρας, και ο λαός ασεβής και καταραμένος. Πολλές φορές ο Λόγος του Θεού μας φαίνεται σκληρός. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι θέμα σκληρότητος, αλλά είναι θέμα αλήθειας. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία σήμερα είναι να κατανοήσουμε ότι ο Θεός μας δίνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, μια πολύ ένδοξη και μοναδική ευκαιρία φέρνοντάς μας εδώ, υποσχόμενος σε μας πρόνοια αγαθή και φροντίδα αγάπης, να αποδεχθούμε αυτή την πρόσκλησή Του και να περπατήσουμε αξίως της προσκλήσεως. Γιατί? Γιατί παρόλο που προβλέπει ο Θεός, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι απέναντί Του είναι ο διάβολος, ο οποίος αγωνίζεται το πρόβατο του Θεού να το απομονώσει για να το φάει. Αγωνίζεται να πλανήσει, γιατί είναι ο πλανών την οικουμένη όλη. Αγωνίζεται να δελεάσει και να καλοπιάσει τα πρόβατα της βοσκής του Κυρίου για να τα βγάλει από την παρουσία του Θεού. Αγωνίζεται να τρομοκρατήσει τον άνθρωπο, μήπως και τον διώξει από το Λόγο του Θεού. Αγωνίζεται να ενσπείρει διχόνοιες ανάμεσα στους ανθρώπους, μήπως και τους χωρίσει ή κάποιον χωρίσει μακριά από το Λόγο του Θεού. Είναι αγώνας. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί, εκείνο που θέλει ο Θεός, να πάρουμε απόφαση θανάτου. Να πάρουμε στερεά απόφαση. Δεν λέει να πράξουμε κατά το θέλημα του Θεού, αν και το λέει, αλλά λέει να αποφασίσουμε να πράττουμε το θέλημα του Θεού, ζητώντας ταυτόχρονα βοήθεια, σε αντίθεση με τον Ισάφ που είπε «γκρέμισαν όλα, θα τα ξαναφτιάξουμε», αλλά χωρίς μετάνοια και χωρίς να ζητήσει, ούτε καν να σκεφτεί το Θεό. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά την οποία εμείς βλέπουμε στη ζωή μας. Εάν ζητάς βοήθεια από το Θεό, βλέποντας τις δύσκολες καταστάσεις που ζεις, ο Θεός για σένα θα είναι βοήθεια ετοιμοτάτη. Θα είναι. Μεταβεβαιότητος θα είναι. Εάν μάλιστα ζητάς βοήθεια αφού προηγούμενα μετανοείς για τα λάθη σου, τις αμαρτίες σου και τις αδυναμίες σου, τότε με τα πάσης βεβαιότητος ο Θεός θα κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που εννοείς, από αυτά που ζητάς, κατά την δύναμη όμως του Πνεύματος του Αγίου που ενεργείται μέσα σου. Μπροστά μας λοιπόν σήμερα, σε μας, όχι στους άλλους που περπατάνε κατά τη σάρκα, σε μας, εάν πάρουμε στερεά απόφαση να προχωράμε, εάν πάρουμε στερεά απόφαση να επικαλούμεθα το όνομα του Χριστού και να ζητάμε βοήθεια από το Θεό, σε εμάς λοιπόν ο Θεός μας υπόσχεται τα καλύτερα και τα συνεχόμενα, μέχρι και τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Γιατί ο Θεός δεν κάνει σύμφωνα με αυτά που βλέπει ότι κάνεις, αλλά ο Θεός ενεργεί σύμφωνα με αυτά που έχει προγνωρίσει ότι Αυτός θα κάνει στη ζωή σου. Σήμερα λοιπόν αδελφοί, και κάθε μέρα, να πάρουμε απόφαση ο κόσμος να χαλάσει γύρω μας, εμείς θα ακολουθούμε το Χριστό, προσθέτοντας βοήθα μας Κύριε, βοήθα μας την αδυναμία μας, βοήθα μας την απιστία μας, βοήθα μας τα λάθη μας, βοήθα μας γιατί είμαστε άθλοι, ουτιδανοί, τυποτένοι, για τίποτα δεν κάνουμε, αλλά
έχουμε ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο. Πιστεύουμε στον Χριστό, αγαπάμε τον Χριστό, ελπίζουμε στον Χριστό και ζητάμε βοήθεια από τον Χριστό. Μη σταματήσεις, αδερφέ. Μη σταματήσεις να ζητάς βοήθεια από τον Χριστό. Γιατί θα κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που του ζητάς. Πολύ καλύτερα, πολύ πιο ένδοξα. Μόνο από σένα εξαρτάται το έργο του Θεού στη ζωή σου. Μη σταματάς. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Προχώρα. Κουτσένεις, δεν πειράζει. Χωλένεις, δεν πειράζει. Λάθη κάνεις, δεν πειράζει. Έπεσε σε αμαρτίες, όχι μία, πολλές, δεν πειράζει. Προχώρα, εμπιστευόμενος το Λόγο του Θεού, ζητώντας βοήθεια από το Θεό. Και ο Θεός θα κάνει μεγαλεία, καθώς είναι γραμμένο, μη φοβού. Γιατί Κύριος ο Θεός σου, στη ζωή σου, εάν πάρει σήμερα αυτή την απόφαση, θα κάνει μεγαλεία. Ο Θεός, εάν πάρει σήμερα αυτή την απόφαση, εγώ την παίρνω, Κυρία μου. Για να σου πω εγώ, λέω ναι, Κύριε, πάντα σένα θα έχω μπροστά μου. Μόνο σε σένα θα απευθύνομαι. Μόνο από σένα θα ζητάω βοήθεια. Μόνο σε σένα θα εμπιστεύομαι. Μόνο εσένα θα ελπίζω. Και ο Θεός λέει, ναι, και εγώ σου υπόσχομαι, μη φοβού, ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία στη ζωή σου. Αμήν.